Επιτρέψτε να μην, παρότι ο κανονισμός ρητά αναφέρεται σε ενημέρωση, το πνεύμα της συνάντησης, της συνεδρίας της Επιτροπής σήμερα θα με επιτρέψετε να μην έχει τη μονομέρεια της ενημέρωσης, αλλά αντίθετα το απαραίτητο για το Υπουργείο και την κυβέρνηση στοιχείο του διαλόγου. Πάλι θα μου επιτρέψετε να κάνω μια γενική εισαγωγική παρατήρηση, η οποία νομίζω μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα αυτή τη συζήτηση, που είναι, επαναλαμβάνω, απολύτως απαραίτητη. Είναι, καταρχήν, νομίζω πανθομολογούμενο ότι υφίσταται ένα μείζον θέμα δημόσιας ασφάλειας στη χώρα σήμερα και τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάζεται να επικαλεστώ, παρότι υπάρχουν δεκάδες στατιστικές και στατιστικά στοιχεία για να δείχνουν, τα οποία δείχνουν την πορεία και της βαριάς εγκληματικότητας και της μικρής και της μεσαίας εγκληματικότητας που απαιτούν μια σοβαρότατη αντιμετώπιση. Πέραν της δημόσιας ασφάλειας, υφίσταται επίσης το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα της τρομοκρατίας. Αλλά εκτός από αυτά τα δύο, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τομείς που η ελληνική αστυνομία δραστηριοποιείται πάντοτε, υπάρχει και το μέγα ζήτημα του μεταναστευτικού, το οποίο καλός ή κακός έχει αυτό ανατεθεί στο μεγάλο του κομμάτι, που είναι η διαχείριση των παρανόμων μεταναστών και η προστασία των συνόρων της χώρας, έχει επίσης ανατεθεί στις πλάτες της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, πώς είναι οργανωμένη η ελληνική αστυνομία? Η ελληνική αστυνομία έχει προέλθει από την, θα μου επιτρέψετε να πω, βίαιη, υπό την έννοια της σχετικής προχειρότητας και όχι της verbatim έννοιας της βίας, συνένωση των δύο ιστορικά υπαρχόντων σωμάτων στην χώρα, αφενός μεν της χωροφυλακής, αφετέρου της αστυνομίας πόλεων, με το γνωστό νομοθέτημα του 1984, όπου υπήρξε μια ένωση δομών, χωρίς να υπάρχουν, και να βρω εγώ, και φαντάζομαι αυτό θα μπορούν να το καταθέσουν και οι προϋπάρξαντες υπουργοί στο συγκεκριμένο Υπουργείο, χωρίς να υπάρξουν ή χωρίς να βρεθούν τα μελετητικά εκείνα στοιχεία που ανέλυαν το πώς ακριβώς θα γίνει και θα υλοποιηθεί αυτή η συγχώνευση. Εγγενώς, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να θεωρήσω ότι από το 1984 η ελληνική αστυνομία, όπως δημιουργήθηκε, είχε διάφορα ζητήματα δυσλειτουργιών. Πέρα από αυτά, και μόνον η πάροδος του χρόνου, αν λάβει κανείς υπόψη ότι μιλάμε για πάνω από 25 χρόνια από το 1984, έχει δημιουργήσει διαφορετικές ανάγκες. Διαφορετικές ανάγκες και κυρίως που κατατείνουν και στην ευελιξία και στην καλύτερη αξιοποίηση του σημαντικού ανθρώπινου δυναμικού και από άποψη ποιότητας, αλλά και άποψη ποσότητας. Η ελληνική αστυνομία δεν έχει λίγο προσωπικό. Έχει προσωπικό που υπερβαίνει τις 50.000 άτομα. Αλλά και επίσης η διάρθρωση του 1984, η πραγματικότητα δηλαδή είναι η συγχώνευση των πρώτων 84 δομών, όπως εξυπηρετεί ένα μοντέλο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και εξασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας των προκλήσεων που η χώρα αντιμετώπιζε εκείνο το χρονικό ορίζοντα. Βεβαίως, στην προσπάθεια των εκάστοτε κυβερνήσεων και πολιτικών ηγεσιών να αντιμετωπιστεί η ραγδαία αλλαγή της πραγματικότητας, ακολουθήθηκε το μοντέλο της προσθήκης υπηρεσιών πάνω σε έναν ούτως ή άλλως υδροκέφαλο και πολύ μεγάλο βασικό κορμό. Κλασικό παράδειγμα, η ΔΑΕΒ, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ας πούμε, όπως είναι ευρύτερα γνωστή, η οποία δεν εντάσσεται μέσα στο οργανωτικό μοντέλο της αστυνομίας, αλλά είναι μια προσθήκη η οποία απευθείας υπάγεται στον αρχηγό. Το ίδιο ισχύει και για μια σειρά από άλλες υπηρεσίες, τις οποίες μπορείτε να δείτε κοιτώντας το υπάρχον οργανωτικό σχήμα που σήμερα υπάρχει στην ελληνική αστυνομία. Χρειάζεται επίσης να κάνω μια μικρή σημείωση όσον αφορά το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό, κατά την άποψη του ομιλούντος και νομίζω όμως και ενός μεγάλου μέρους ελληνικής κοινωνίας, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο σε συγκεκριμένες συγκυρίες απείλησε την κοινωνική συνοχή και συνολικά τον τρόπο ύπαρξης και λειτουργίας των συμπολιτών μας στα κέντρα των πόλεων και ιδίως στις πρωτεύουσες του κράτους. Έχω την αίσθηση, ο καθένας μπορεί να μεταφέρει τη δική του,
ότι με τον ξένιο Δία και τα μέτρα που πάρθηκαν το τελευταίο εξάμηνο έχει βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση και έχει αρχίσει η υλοποίηση των μέτρων εκείνων που η χώρα είχε υποσχεθεί το 2010 στους Ευρωπαίους εταίρους μας και δεν είχε υλοποιήσει. Μάλιστα, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε στην συζήτηση με τους Ευρωπαίους εταίρους του αναθεωρημένου σχεδίου δράσης του 2012-2013 όσον αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου. Όμως, γιατί η συζήτησή μας σήμερα δεν είναι για το μεταναστευτικό, είναι για την ελληνική αστυνομία. Όμως, η ελληνική αστυνομία στο δικό της οργανόγραμμα, το τμήμα αλλοδαπών της ελληνικής αστυνομίας, ούτε κατηδέαν των σχεδιασάντων τότε το οργανόγραμμα, φτιάχτηκε για να αντιμετωπίσει την κατάσταση των εκατοντάδων χιλιάδων παρανόμων μεταναστών. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας φτιάχτηκε για να αντιμετωπίσει αυτό που φαντάζομαι όλοι θυμόμαστε ως κατάσταση της δεκαετίας του 80, ότι υπήρχαν κάποιοι αλλοδαποί στη χώρα, όπου χρειαζόταν ανανεώσεις οι άδειές τους, ότι έπρεπε να ασκηθεί κάποιος έλεγχος, αυτά τα οποία τότε ήταν κάτι το λογικό και αναμενόμενο. Με κανένα τρόπο τον τεράστιο όγκο, πραγματικά τεράστιο όγκο του συνολικού μεταναστευτικού προβλήματος της χώρας, το οποίο από μόνο του θα απαιτούσε μια ιδιαίτερη δομή, πολυάνθρωπη και απολύτως εξειδικευμένη για το χειρισμό του. Από την άλλη, παράλληλα με το μεταναστευτικό, η ελληνική αστυνομία χρεώθηκε διάφορα θέματα που είναι σύμφυτα με αυτό. Παράδειγμα, την διαδικασία χορήγησης ασύλου, το οποίο επίσης νομίζω ότι στα σύγχρονα δεδομένα δεν αρμόζει να το χειρίζεται μια αστυνομία, ακόμα και η πιο σύγχρονη και η πιο ικανή και η πιο εξελιγμένη αστυνομία της Ευρώπης. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, επίσης η χώρα έχει δεσμευθεί και βρίσκεται, ελπίζω, σε τελική φάση για τη λειτουργία μιας αποαστυνομικοποιημένης σύγχρονης υπηρεσίας, πολιτικής υπηρεσίας ασύλου, μιας πολιτικής υπηρεσίας προσφυγών επί των αποφάσεων αυτών και μια επίσης πολιτική υπηρεσία πρώτης υποδοχής, η οποία θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου των παρανόμων μεταναστών, κατηγοριοποίησής τους, αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, ενημέρωσής τους και στην περίπτωση διαφώτισής τους για τις δυνατότητές τους να υποβάλουν έτσι ασύλο όσοι έχουν τη δυνατότητα και από εκεί και πέρα για όσους δεν δικαιούνται καθεστώτος διεθνούς προστασίας υπό οποιαδήποτε έκφανση, την δρομολόγηση της διαδικασίας επιστροφής τους στις χώρες από τις οποίες προέρχονται, δεδομένου ότι κακώς πλέον θα βρίσκονται μέσα στη χώρα. Όλα αυτά απαιτούν μεγάλες μεταβολές στο υπάρχον οργανόγραμμα. Ένα άλλο θέμα, επίσης, το οποίο θα μου επιτρέψετε να σταθήσω και τελειώνω με αυτό, ίσως μίλησα και περισσότερο από ό,τι ήθελα σαν εισαγωγική παρατήρηση, είναι ότι νομίζω ότι το συγκεκριμένο Υπουργείο έπασχε και πάσχει, και αυτό δεν το λέω με την έννοια της μορφής, αλλά υπό την έννοια της διαπίστωσης, από αστυνομικοποίηση. Δηλαδή, το Υπουργείο στερείται αυτοτελών δομών και χρησιμοποιεί ως υπουργικές δομές τις δομές της ελληνικής αστυνομίας. Όμως αυτό δεν είναι ούτε ορθό, ούτε λογικό και δημιουργεί, αν θέλετε, μία παραμορφωτική εικόνα ακόμα και στον εκάστοτε πολιτικό προϊστάμενο. Το Υπουργείο και ο Υπουργός δεν είναι επικεφαλής της αστυνομίας ή του πυροσβεστικού σώματος ή των σωμάτων ασφαλείας. Είναι ο πολιτικός προϊστάμενος. Δεν ασκεί διοίκηση. Δεν είναι ο επικεφαλής αστυνομικός της χώρας. Είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Ούτε πρέπει να επισέρχεται στον πειρασμό να ασκήσει αυτό το ρόλο. Αυτό, για να υπηρετηθεί, συνιστά, κατά την άποψή μου, θεσμική ανάγκη το Υπουργείο να απομονωθεί, όχι με την έννοια του διαχωρισμού, αλλά της μη όσμωσης σε καθημερινή βάση των υπηρεσιών του με τις υπηρεσίες που υπηρετούν το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε αυτή τη φάση που συζητάμε τώρα, τα δύο αυτά είναι περίπου μη διαχωρίσιμα. Αυτό δεν σημαίνει ούτε αύξηση του προσωπικού, ούτε πολυπλοκότερο οργανόγραμμα. Αντιθέτως, σημαίνει μικρότερο οργανόγραμμα και ελαχιστοποίηση προσωπικού. Ένα από τα παραδείγματα που μπορώ να σας φέρω και τελειώνω με αυτό, για το πόσο δυσλειτουργικά επηρέασε το μοντέλο αυτό μέχρι τώρα, είναι ότι δεν υπήρχε ανάλογη διεύθυνση σε αυτό το Υπουργείο, αποδοτική διεύθυνση, η οποία να μπορεί να χειρίζεται τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ιδίως το ΕΣΠΑ.
με αποτέλεσμα οι απορροφητικότητες μέχρι τον Αύγουστο του 2012 να είναι τραγικά μικρές και η κύρια κατηγορία των Ευρωπαίων εταίρων μας απέναντί μας να είναι ότι παραπονούμαστε μεν ότι είμαστε αναγκασμένοι να χειριστούμε το μείζον τμήμα των παρανόμων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη έχουμε πλήρη και απόλυτη αδυναμία να απορροφήσουμε τα κονδύλια τα οποία είναι στη διάθεσή μας για αυτό το σκοπό. Και αυτό λοιπόν απαιτεί μια τροποποίηση του συγκεκριμένου οργανογράμματος. Συνολικά θεωρώ δε ότι αυτό, επειδή αν θέλετε για λόγους ιστορικούς, αν θέλετε όμως και για λόγους πρακτικούς και της καθημερινότητας, το θέμα της ελληνικής αστυνομίας έχει μια βαρύνουσα σημασία. Επέλεξα και νομίζω θα συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου την μη συνήθη διαδικασία του να φέρει κανείς σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής ένα έτοιμο νομοθέτημα εδώ και να το προτείνει στην εθνική αντιπροσωπεία, αλλά μια πιο πολύπλοκη, πιο χρονοβόρα, αλλά νομίζω εξαιρετικά πιο χρήσιμη διαδικασία, που συνίσταται στην καταρχήν συζήτηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την ΠΟΑΣΥ, την ΠΟΑΞΙΑ, το Σωματείο των Ειδικών Φρουρών, όλων των εμπλεκομένων, την υποβολή από μέρος τους των όποιων προτάσεων κρίνουν, γιατί μερικές από αυτές έχουν σταλεί στον πρόεδρο της Επιτροπής για να διανεμηθούν και σε εσάς, την καταρχήν συζήτηση μαζί τους, την επανυποβολή προτάσεων από την πλευρά τους μετά την αρχική συζήτηση μαζί τους, μετά την αρχική συζήτηση σε επίπεδο διαλόγου μη δεσμευτικού στο πλαίσιο της παρούσας Επιτροπής της Εθνικής Αντιπροσωπείας, μετά από αυτό τη συζήτηση με τους τομεάρχες των κομμάτων σε ένα στενότερο κύκλο για να δούμε πια πώς και αυτοί βλέπουν το θέμα, και από εκεί και πέρα την άσκηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας με μια νέα συζήτηση πια επί συγκεκριμένης νομοθετικής πρότασης στην Επιτροπή, που πάντα όμως, πάντα θα διατηρήσει αυτό το θέμα ανοιχτά τα στοιχεία του διαλόγου. Δεν πρόκειται δηλαδή να εμφανιστεί εδώ ένα κλειστό σύνολο σκέψεων, το οποίο θα έρθει κάποιος και θα πει ότι εγώ έχω την απόλυτη γνώση και εμπειρία, αυτό προτείνω, αυτό είναι, οι διατάξεις του δεν είναι διαπραγματεύσιμες, είναι ψηφίστε το ή μην το ψηφίσετε. Αντιθέτως, και όταν ασκηθεί η νομοθετική πρωτοβουλία, ελπίζω ότι η διαδικασία στην Επιτροπή θα είναι μια διαδικασία ανοιχτού διαλόγου. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε έτσι σε ένα νομοθέτημα, ίσως καθυστερήσουμε 2-3 μήνες παραπάνω, αλλά θα φτάσουμε σε ένα νομοθέτημα πραγματικής αναβάθμισης της ελληνικής αστυνομίας όπως της αρμόζει, το οποίο θα λειτουργήσει και ως η θεμέλια λίθος της ύπαρξής της τα επόμενα 20-30 χρόνια. Και επίσης για τους εξημών νομικούς θα μας δώσει και σιγά σιγά την δυνατότητα να εξηγειάνουμε και το νομοθετικό πλαίσιο και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής αστυνομίας, διότι σήμερα που συζητάμε οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους υπερβαίνουν τις 2000. Δεν υπάρχει κανένα ζών οργανισμός που μπορεί να λειτουργήσει με αποδοτικότητα και με σοβαρότητα μέσα σε μια τέτοια πολυπλοκότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δώσατε.